Σήμερα είχαμε το πρώτο δρομολόγιο αποκομιδής των απορριμμάτων από το Γαϊδουρονήσι. Ο λόγος της καθυστέρησης. Κοιτάξτε, το λόγος της καθυστέρησης ήταν ότι υπάρχει ένας και μοναδικός εδώ στην περιοχή μας, ο οποίος έχει αδειοδοτημένη άδεια μεταφοράς απορριμμάτων με σκάφος. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, για δικούς του λόγους, δεν ήταν πρόθυμος να δώσει προσφορά για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Θεωρούσε ότι τα χρήματα που δίνει ο Δήμος είναι λίγα, αλλά με αρκετή προσπάθεια τον πείσαμε και για το καλό της Ιεράπατρας να δώσει προσφορά, και έτσι ήταν δυνατή για σήμερα, για πρώτη μέρα, η μεταφορά των απορριμμάτων. Σήμερα μεταφέρθηκαν περίπου 200 μεγάλες σακούλες με απορρίμματα και θα συνεχιστεί η μεταφορά μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε χώρο περιφραγμένο είναι περίπου 1.500 με 2.000 σακούλες απορριμμάτων αυτή τη στιγμή. Σήμερα μεταφέρανε 200. Η μεταφορά θα συνεχιστεί κάθε μέρα μέχρι ότου ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έτσι παρέτηση ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριώτας. Για ποιο λόγο? Όχι, ο κύριος Κουρνιουτζάκης εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά του. Όντως, πριν από μερικές μέρες, πριν από 5-6 μέρες, μου είπε για τελείως προσωπικούς λόγους ότι θα ήθελε να φύγει αυτό το μήνα, αλλά αυτή δεν έγινε δεχτή από μένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ μας, ούτε και στις σχέσεις που έχει με το Δήμο. Ήταν ένα τελείως προσωπικό θέμα, αλλά θεωρώ ότι το θέμα έχει τελειώσει.